Μαρία, η αδελφή του Λαζάρου, βρίσκεται στο σπίτι ο Κύριος μας, λίγο πρωτού το πάθος του, και η Μαρία, για να ευχαριστήσει για όλα αυτά τα οποία έκανε μέσα στην οικογένειά της, παίρνει ένα πολύτιμο μύρο, ένα έλαιον αρωματισμένο, το οποίο λέει είναι πανάκριβο, 300 δινάρια αναφέρει εκεί πέρα ο Ιούδας, και ότι έγινε μία σπατάλη για να το καλυφθεί αυτό στα πόδια του διδασκάλου. Ήταν το πιο ακριβό έλαιο των Άρων, με το οποίο η Μαρία λύπει τα πόδια του Ιησού. Πολύτιμο όχι μόνο για την εμπορική του αξία, άλλωστε είναι 300 δινάρια, τα οποία δεν είναι και λίγα, αλλά πολύτιμο ιδιαίτερα για τη συμβολική του αξία. Θα μπορούσε κάποιος να πει τι αξία έχει μία αγκαλιά ή τι αξία έχουν τα τελευταία λόγια κάποιου ανθρώπου πάνω στη γη ή τι αξία έχουν οι τελευταίες του κινήσεις ή τα όσα μας εμπιστεύεται αυτός ο άνθρωπος ο οποίος θα φύγει από την γη. Αυτό το αρωματισμένο έλαιο είναι πολύτιμο γιατί κατά βάθος η Μαρία φαίνεται να είναι η μοναδική που καταλαβαίνει πως ο Ιησούς ετοιμάζεται να δώσει τη ζωή του. Η πράξη της αυτή είναι προφητική, προεικονίζει τον ενταφιασμό, προεικονίζει το λάδι με το οποίο αλείβει το σώμα του μετά τον θάνατό του. Είναι μία πράξη γεμάτο τρυφερότητα, φιλία, αλλά και λατρεία. Ο Ιησούς θέλησε να περάσει στο σπίτι των φίλων του, του Λαζάρου, της Μάρθας και της Μαρίας, τις τελευταίες μέρες του. Και η Μαρία επιθυμεί να αποδείξει όλη τη φιλία της στην καθαρότητα της αγάπης της. Για τον Ιούδα αυτό το έλαιο με το οποίο αλήφει η Μαρία τον Ιησού είναι μια άχρηστη σπατάλη. Θα μπορούσε να πουληθεί και τα χρήματα να δοθούν στους πτωχούς, αλλά εκείνος δεν είχε καταλάβει ποιος είναι ο Ιησούς. Η Μαρία, μοναδική ανάμεσα σε όλους, κατανοεί πως ο Ιησούς παραδίδει τη ζωή του, κατανοεί πως αυτή τη στιγμή ο Ιησούς είναι ο πιο φτωχός μεταξύ όλων και πως αυτός, ήδη με την εσάρκωσή του, τώρα την παραδίδει ως άνθρωπος και γίνεται φτωχός, είναι ο πιο αναγεμένος από αγάπη. Και εκείνο το έλαιο είναι η ανθρώπινη απάντηση σε έναν Θεό που έγινε άνθρωπος. Πλάι στον Ιησού, πως να μείνουμε πλάι στους φτωχούς, πως να μείνουμε πλάι στους πεινασμένους, πως να μείνουμε στους τελευταίους αδελφούς μας.